Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει το νομοσχέδιο και ζητούμε την απόσυρσή του. Όπως εξάλλου τοποθετηθήκαμε και από την πρώτη συνεδρίαση στην αρμόδια επιτροπή. Και αυτό διότι δεν είναι ένα νομοσχέδιο που έρχεται να εξυπηρετήσει, να λύσει λαϊκά προβλήματα και ανάγκες, αλλά να εξυπηρετήσει και να διευκολύνει τις επενδύσεις και την κερδοφορία επιχειρηματιών και ομίλων, αλλά και επιχειρήσεων που συνδέονται με αυτούς. Εντάσσεται στις συνολικότερες προσπάθειες των αστικών κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διευκόλυνση της αγοράς της κάναβης, αποδεικνύοντας την κοινή στρατηγική Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, δηλαδή στήριξης της καπιταλιστικής οικονομίας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων σε τομείς όπως αυτός της κάναβης, που επιλέγουν να επενδύσουν τα λιμνάζοντα κεφάλαια προκειμένου να κερδοφορήσουν. Εξάλλου, οικονομικά επιτελεία εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμούν πως αποτελεί ένα ραγδαίο αναπτυσσόμενο ακμάζων και κερδοφόρο κλάδο στην παγκόσμια βιομηχανία, που μόνο για την Ευρώπη υπολογίζεται έως το 2028 τα κέρδη να φτάσουν περίπου τα 115 δισεκατομμύρια ευρώ, είτε αφορά αυτό τη φαρμακευτική κάναβη, είτε την εουφορική και την βιομηχανική. Και ακριβώς με αυτή την πολιτική που εφαρμόζουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις έως σήμερα, στρώνοντας το χαλί η μία στην άλλη, εμείς διαφωνούμε. Μια πολιτική που μεταφράζεται σε κερδοφόρες επενδύσεις για τους επιχειρηματικούς ομίλους, που όμως απαιτεί χαμηλούς μισθούς, ελαστικές εργασιακές σχέσεις, κατάργηση του οχτάωρου με το νόμο έκτρωμα που φέρνεται, χρήσης γης που να βολεύουν τις επενδύσεις, ελάχιστη φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο, ισχυρή κρατική στήριξη των επενδύσεων, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων και περιορισμό της δράσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων, και φυσικά τα απαραίτητα μέτρα καταστολής του λαϊκού κινήματος και άλλα. Ακόμα και το επιχείρημα της εξωστρέφειας στην οικονομία είναι κάλπικο, αποπροσανατολιστικό, για το ότι δήθεν θα γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, θα έρθουν κέρδη, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και άλλα πολλά που ακούσαμε, περιγράφονται και στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου. Όταν με τη λογική της εξωστρέφειας στην οικονομία που πορευτήκατε όλες οι κυβερνήσεις, χρεοκοπήσατε το λαό, υπονομεύσατε και υπονομεύετε τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. Τι είδος όμως θέσης εργασίας δημιουργεί το όρομα της εξωστρέφειας? Την απάντηση μπορούν να τη δώσουν οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, στον τουρισμό, με τις κακοπληρωμένες και ελαστικές θέσεις εργασίας που στηρίζουν την τεράστια κερδοφορία των ομίλων. Ξενοδοχεία, εφοπλιστές, αεροπορικές εταιρείες, tour operators και ούτω καθεξής. Και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παίρνοντας τη σκυτάλη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και διαμορφώνει το θεσμικό νομικό πλαίσιο για την παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία κάναβης στη χώρα μας, ανοίγοντας επικίνδυνους δρόμους για την καλλιέργεια της ναρκοκουλτούρας και την προοπτική αποποινικοποίηση της παραγωγής και χρήσης. Έτσι, για παράδειγμα, τα καινούργια στοιχεία του νομοσχεδίου είναι ότι απελευθερώνεται το όριο περιεκτικότητας σε τετραϊδροκαναβινόλη των προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή. Ο ΕΟΦ θα μπορεί να εγκρίνει προϊόντα κάναβης που θα προορίζονται για εξαγωγή, ανεξαρτήτως των θεραπευτικών ενδείξεών τους, βαφτίζοντας φάρμακο ό,τι εξάγεται για χάρη των κερδών των επενδυτών. Βέβαια, πουθενά δεν γίνεται λόγος για παρακολούθηση ατενδείξεων, για φαρμακοεπαγρύπνηση, τις αναγκαίες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας όπως ορίζει η κυκλοφορία φαρμακευτικών προϊόντων, αλλά και χωρίς τη γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών που ήδη ισχύει με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίστοιχα, η αδειοδότηση των προϊόντων εξαγωγής θα γίνεται με τις ελάχιστες δυνατές προϋποθέσεις στα πρότυπα της διαδικασίας που ισχύει για τα γενώσιμα φάρμακα, ενώ το κόστος της άδειας παραγωγής εγκατάστασης θα ανέρχεται στο αστρονομικό ποσό των 2.500 ευρώ και κάτι. Εκεί όμως που δίνετε τα αρέστα σας για να εξυπηρετήσετε τους επιχειρηματίες είναι, για παράδειγμα, η πρόβλεψη στο άρθρο 5, όπου η χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης γίνεται εντός 30 ημερών το αργότερο, ακόμα και χωρίς αυτοψία των αρμοδίων υπηρεσιών. Βρέξει χιονίσει δηλαδή, αφού πρόκειται για καπιταλιστική επένδυση, η έγκριση δίνεται με διαδικασίες fast track. Όμως, όταν πρόκειται για μέτρα ανακούφισης, βελτίωσης των αναγκών του λαού, όπως για παράδειγμα στην υγεία, όλη αυτή την τραγική περίοδο του τελευταίου έτους που ζούμε με την πανδημία, τη ζει ο λαός μας με το χειρότερο τρόπο, τότε βρίσκεται κολλήματα.
επικαλούμενοι φυσικά ποιον, το νομοθετικό πλαίσιο που εσείς όλοι σας έχετε διαχρονικά διαμορφώσει μέσω των νομοθετικών σας παρεμβάσεων. Αντίστοιχα με το άρθρο 6, η έγκριση λειτουργίας χορηγείται επίσης χωρίς αυτοψία, η οποία έπεται της χορήγησής της και εντός διμήνου από αυτή. Φυσικά, δεν μας εκπλήσουν οι προβλέψεις αυτές των δύο φάσεων, δηλαδή έγκριση εγκατάστασης και έγκριση λειτουργίας, αφού διέπονται από τη γενικότερη λογική διευκολύνσεων των επιχειρηματιών, τις οποίες έχουν νομοθετήσει όλες οι κυβερνήσεις, ακολουθώντας πιστά τις συστάσεις του ΟΣΑ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και των άλλων υπεραλιστικών οργανισμών. Μάλιστα, οι διευκολύνσεις που κάνετε φτάνουν έως το σημείο να δίνετε τη δυνατότητα σε μια εταιρεία να εξάγει ένα προϊόν κάναβης για επεξεργασία στο εξωτερικό, ακόμα και αν αυτό το προϊόν δεν έχει εγκριθεί για κυκλοφορία στην Ελλάδα από τον ΕΟΦ, με την προϋπόθεση να υπάρχει σχετική απόφαση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο πρόκειται να γίνει η εισαγωγή από την Ελλάδα. Πίσω όμως από τη λέξη διευκόλυνση υπάρχει ακόμα μία πλευρά. Ο ρητός ορισμός ότι τελικό προϊόν φαρμακευτικής κάναβης που ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ επένδυε με ένα πέπλο ασάφειας μπορεί να είναι και ο ξηρός ανθός. Δηλαδή πλέον και με τη βούλα του νόμου το κοινό χασίσι βαφτίζεται φάρμακο. Και εδώ γίνεται ένα βήμα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι ενδεχομένως να επιτραπεί και στην Ελλάδα η κυκλοφορία του χασίσι ως φαρμάκου με διάφορες δικαιολογίες. Είτε αυτό μπορεί να αφορά, για παράδειγμα, την απώλεια της προστιθέμενης αξίας από το παραγόμενο προϊόν, είτε ότι γίνεται επανεισαγωγή και πάει λέγοντας. Τώρα, έτσι η κυβέρνηση τι προσπαθεί και τι πετυχαίνει? Να πιάσει με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Δηλαδή, στο όνομα της διευκόλυνσης των επενδυτών, έρει εμπόδια και ελαστικοποιεί το συνολικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση του χασίς. Συγχρόνως, καθίσταται πέρα για πέρα εμφανές πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα αξιοποιηθεί περαιτέρω στην κατεύθυνση συνολικής αποποινικοποίησης της κάναβης για προσωπική χρήση, επενδύοντάς την με ένα ιατρικοφανή μανδύα. Και προς επιβεβαίωση των ανωτέρων, και το λέμε και δεν το λέμε τυχαία, και δεν είναι καλό να μην ξεχνάμε, πρώτον, τη διεθνή εμπειρία πάνω σε αυτό το ζήτημα, όπως και τις μελέτες που υπάρχουν, γιατί σε μια σειρά από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και σε διάφορες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η ιατρική χρήση της κάναβης αποτέλεσε όχημα στην πλήρη απελευθέρωση, με το επιχείρημα ότι η ατομική καλλιέργεια μπορεί να συμβάλλει στην προμήθεια φθηνής και ποιοτικής κάναβης από όσους την έχουν ανάγκη. Και δεύτερον, στην ακρόαση φορέων, καλό είναι να το θυμηθούμε, μαζί με τα εύσημα που εισπράξατε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ από τους επιχειρηματίες, τους επενδυτές, οι ίδιοι απέτησαν στην ουσία και ευθέως, αν θέλετε, την αποποινικοποίηση. Έτσι, για παράδειγμα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Φαρμακευτικής Κάναβης, προσωπεί 22 ελληνικές και ξένες εταιρείες, παρατήρησε ότι δεν θα μπορούν οι εταιρείες να πείσουμε τους ξένους που έχουν ασθενή να πάρουν τα δικά μας προϊόντα όταν δεν έχουν διατεθεί εδώ, και όταν πολιτείες των ΗΠΑ, Καναδά, Ουρουγουάη και πρόσφατα στην Ελβετία, έχουν νομιμοποιήσει και την ψυχαγωγική κάναβη. Ή το υπόμνημα που κατέθεσε η εταιρεία Συμβούλου Κάναβης, που εκπροσωπήθηκε στην Επιτροπή από το σύμβουλό της, που αναφέρει ότι η αποποινικοποίηση της κατοχής κάναβης για προσωπική χρήση, όπως έχει γίνει πλέον σε πολλές χώρες του εξωτερικού, θα έλυνε πολλά προβλήματα στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τη φαρμακευτική και τη βιομηχανική χρήση στην Ελλάδα. Συνεπώς, μόνο τυχαία δεν είναι η προσπάθεια τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, που επενδύεται προπαγανδιστικά τις business που δρομολογείται για τους επιχειρηματικούς ομίλους με αντιεπιστημονικές απόψεις γύρω από το παραξηγημένο φυτό και τις φαρμακευτικές ιδιότητες της κάναβης. Απόψεις που είναι σε πλήρη διάσταση με τις αρχές του ορθολογικού σχεδιασμού των φαρμάκων και της φαρμακοεπαγρύπνησης, αφού ανάγεται ένα φυτό σε φάρμακο, προχωρώντας την άρση των απαγορεύσεων στην παραγωγή και χρήση του. Μάλιστα, αποδεικνύεται για άλλη μία φορά το μέγεθος της υποκρισίας σας και ότι δεν τρέπεστε να επικαλείστε τον ανθρώπινο πόνο όταν θέλετε να περάσετε τα σχέδιά σας. Αλήθεια, το είπαμε και στην Επιτροπή, αφού κόπτεστε όλοι σας,
ή τουλάχιστον αυτοί που θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο, όπως λέτε. Αφού κόπτεστε για τους ασθενείς, τα προβλήματα υγείας τους, γιατί έως τώρα, 8 χρόνια, από το 2013 και μετά, που πέρασαν αυτά τα 8 χρόνια, και μάλιστα από ό,τι ακούσαμε από τον αναπληρωτή υπουργό στην Επιτροπή, ενδεχομένως θα χρειαστούν άλλα 5 χρόνια, ώστε να υπάρχει σκεύασμα. Σύνολο 13, άρα μετά από μια πενταετία. Λοιπόν, γιατί λοιπόν τόσα χρόνια που υπερθεματίζεται για τα φαρμακευτικά ωφέλη της κάναβης δεν προχωρήσατε στην υλοποίηση αυτού του στόχου, δηλαδή της παραγωγής φαρμάκων από τα συστατικά της κάναβης, προκειμένου να έχουν, να αξιοποιηθούν, να χρησιμοποιηθούν από τους ασθενείς. Αλλά έστω ακόμα και μέσω εισαγωγής σκευασμάτων, προκειμένου οι ασθενείς να αξιοποιούν και αυτά τα φάρμακα με βάση τις υποδείξεις, κατευθύνσεις των επιστημόνων. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Και ότι δεν το κάνατε είναι διότι δεν σας το επιτρέπει το σύστημα που υπηρετείτε. Και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα την περίοδο της πανδημίας με το αθωράκιστο δημόσιο σύστημα υγείας ως αποτέλεσμα της αντιλαϊκής σας πολιτικής και των μέτρων που προωθήσατε όλες οι κυβερνήσεις έως σήμερα, προκειμένου να υπηρετηθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη, στην οποία βασιλεύει το κριτήριο του κέρδους, ενώ η λαϊκή ανάγκη και το δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της ζωής αντιμετωπίζεται σαν ανεπίτρεπτο κόστος από το κράτος και το κεφάλαιο που υπηρετεί αυτό. Αυτό λοιπόν είναι το εκμεταλλευτικό σύστημα που υπηρετείτε. Όταν πρόκειται για επενδύσεις, για μεγιστοποίηση δηλαδή του κέρδους των επιχειρηματικών ομίλων, επιχειρηματιών, οι διαδικασίες κινούνται με ταχύτητα φωτός. Όταν πρόκειται όμως για την ικανοποίηση κοινωνικών λαϊκών αναγκών, πάμε με ρυθμούς χελώνας. Μάλιστα, η στρατηγική σας σύμπλευση, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των άλλων αστικών κομμάτων, και η πρεμούρα και ο διαγωνισμός σας για να εξυπηρετήσετε τα συμφέροντα των ομίλων, σας αναγκάζει όχι μόνο να συμφωνείτε και να συγκλίνετε, αλλά ακόμα και με αυτούς που κάποτε ανταλλάσσατε χυδαίες εκφράσεις, τώρα να τους αποθεώνετε με τιμητικά, μάλιστα, σχόλια. Τα ακούσαμε αυτά και στην Επιτροπή. Να λοιπόν πως οι λεγόμενες διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στη συντήρηση και την πρόοδο του ΣΥΡΙΖΑ εξαφανίζονται και οι μάσκες της κάλπικης αντιπαράθεσης πέφτουν, γιατί αποδεικνύεται πως πρόοδος τόσο για το ΣΥΡΙΖΑ όσο και για τη Νέα Δημοκρατία είναι ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός για το κέρδος που συνθλίβει τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Ματώνει λαούς και το είδαμε πρόσφατα στην Παλαιστίνη αλλά και εδώ στη γειτονιά μας, στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο. Αυτό λοιπόν είναι το όραμά σας και ο ρεαλισμός σας. Από τη μία δισεκατομμύρια για τους ομίλους και από την άλλη φτώχεια, πόνο, εκμετάλλευση και εξαθλίωση για το λαό. Και προκειμένου να συγκαλύψετε τη στρατηγική σας σύμπλευση, τι κάνετε? Ασχολείστε με το αν οι επενδύσεις θα γίνουν σε γη υψηλής παραγωγικότητας ή όχι, λες και θα αλλάξει ο βασικός και μοναδικός στόχος της επένδυσης και του επενδυτή, που είναι η κερδοφορία του. Είτε η γη χρησιμοποιηθεί για καλλιέργεια χασίς, είτε για φωτοβολταϊκά και άλλα. Όμως, το βάλαμε και στην Επιτροπή αυτό, δεν ακούσαμε σε αυτές τις κλειστές επιχειρήσεις που θα προορίζονται να γίνουν οι επενδύσεις, να στηθούν. Σε αυτές λοιπόν τις κλειστές επιχειρήσεις και στα θερμοκήπια που θα υπάρχουν, που θα στηθούν, οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, οι εργάτες, σε τι συνθήκες θα εργάζονται? Γιατί γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά κάτω από ποιες άθλιες συνθήκες εργάζονται στα θερμοκήπια οι εργάτες με τις ευλογίες των εκάστοτε κυβερνήσεων. Το λέμε λοιπόν για ακόμα μία φορά, πως η ουσία του νομοσχεδίου είναι ότι εντάσσει τη φούντα, τον πάφο, στα τελικά προϊόντα της φαρμακευτικής κάναβης. Αυτό που το νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ το άφηνε θολό, έρχεται η Νέα Δημοκρατία και το ξεκαθαρίζει με το νομοσχέδιο που από κοινού το ψηφίζεται με το κοινάλ. Επόμενο βήμα, όπως είπε και ο Υπουργός στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, να επιτραπεί η διάθεση ξηρού ανθού και για εγχώρια διάθεση. Αυτή θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων και εκεί το πηγαίνει το όλο θέμα. Ο μπάφος θα εξαπλωθεί και ίσως δούμε μελλοντικά και καμία κατοχύρωση pop στο εγχώριο χασίς. Έτσι, το μόνο σίγουρο είναι πως μπροστά στις κερδοφόρες προοπτικές και τις business μιας χούφτας εκμεταλλευτών με την κάναβη, βάζεται σε ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους την ψυχική και σωματική υγεία, ακόμα και τη ζωή των νέων
κυρίως ανθρώπων, στη χώρα μας. Γιατί ακριβώς το σύστημα που υπηρετείται τον καπιταλισμό, η χρήση της κάναβης, παράλληλα με την αξιοποίησή της από μια χούφτα εκμεταλλευτές για εξασφάλιση κέρδους, πατώντας στον ανθρώπινο πόνο που τον εμπορεύονται, οι ψυχοδραστικές παρενέργειες της θεραπείας αυτής θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας ναρκωμένης κοινωνίας στο όνομα της αντιμετώπισης διαφόρων ασθενειών. Σήμερα υπάρχουν, και αυτό υποστηρίζουμε και γι' αυτό παλεύουμε, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για ένα διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης που θα έχει ως κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες και όχι την κερδοφορία των καπιταλιστών, όπου η πραγματική παραγωγή του πλούτου θα απολαμβάνουν στο έπακρο τα επιτεύγματα της επιστήμης, της τεχνολογίας, θα μπορούν να καλύπτουν τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες τους στο σύνολο, όπως και στο φάρμακο. Προϋπόθεση: η κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης με κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων και στο φάρμακο και οργάνωση της οικονομίας και παραγωγής στη βάση του επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού, όπου με τη λειτουργία κρατικού φορέα φαρμάκου σχεδιάζεται και οργανώνεται η έρευνα, η παραγωγή, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, η εισαγωγή και η διάθεση ποιοτικών και αποτελεσματικών φαρμάκων, εμβολίων, δωρεάν σε όλους όσους τα χρειάζονται στα πλαίσια ενός σύγχρονου, αποκλειστικά κρατικού και δωρεάν συστήματος υγείας. Καταψηφίζουμε λοιπόν το νομοσχέδιο, ζητούμε την απόσυρσή του και σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε τη δυνατότητα στη δευτερολογία να τοποθετηθούμε. Ευχαριστώ.